Σας ευχαριστούμε όλους εσάς που είσαστε παρόντες σε αυτή την παρουσίαση βιβλίου, η οποία υποχρεωτικά γίνεται διαδικτυακά. Το θέμα είναι η παρουσίαση των βιβλίων που έχουν και ένα συνεχόμενο τίτλο, άμα κάποιος μπορέσει και τα ταιριάξει, αναζητώντας το μαγικό βάρος των ονείρων σου, εφαρμόζοντας την καλύτερη δίαιτα του κόσμου. Θα μπορούσε να είναι και ένα συνεχόμενος τίτλος. Οπότε για αυτά τα δύο βιβλία θα μιλήσουμε σήμερα και πολύ συχνά όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο που ας πούμε ανήκει στην σφαίρα του FZIN, δεν μου αρέσει η αυτοβελτίωση, η λέξη αυτοβελτίωση, είναι ανήκει στη σφαίρα του FZIN, πώς μπορούμε να ζούμε ή να επικοινωνούμε καλύτερα, να βοηθάμε τον εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας καλύτερα. Συνήθως όταν παρουσιάζεται μία μέθοδος, μας λέει κάποιος, θα κάνετε αυτά και τα αποτελέσματα θα είναι αυτά. Εμείς θα το πάμε λίγο ανάστροφα σήμερα, θα δείξουμε τα αποτελέσματα. Η πρώτη καλεσμένη μου σήμερα είναι μια πολύ αγαπημένη μου, ήταν πελάτησα, τώρα είναι φίλη και έχει μετατραπεί αυτό σε προσωπικό θαυμαστή, είναι η Αμαλία Ιαρσένη, η οποία πολλοί θα την γνωρίζετε ως ηθοποιό, έχει ένα τρομακτικό background όμως από πίσω με σπουδές θεατρολογίας, μέχρι και διδακτορικό πάνω στην φιλοσοφική, διδάσκει κιόλας και θεατρολογία και φιλοσοφία. Της είχε υποσχεθεί από πέρυσι, θα το θυμάσαι Αμαλία, πριν ακόμα βγει, πριν ολοκληρώσω το βιβλίο, ήσουν το πρώτο άτομο το οποίο έστειλε ένα μήνυμα και λέω ότι όταν ολοκληρώσω το βιβλίο μου, θέλεις να το παρουσιάσεις. Μου έχεις απαντήσει αμέσως. Φυσικά. Αμέσως και πραγματικά να που τα φέρνει ο καιρός ένα χρόνο μετά, έτσι, να είμαστε εδώ να κάνουμε την παρουσίαση του βιβλίου. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση, γιατί ως τιμή μου θα το έλεγα αυτό και τη συγκυρία που σας γνωρίζω έστω και διαδικτυακά και μπορώ να μοιραστώ μαζί σας κάποια πράγματα και κάποιες σκέψεις, οι οποίες μου γεννήθηκαν καθώς διάβαζα τα δύο βιβλία για τα οποία θα μιλήσω έτσι πολύ σύντομα τώρα, γιατί αυτή η αίσθηση της ζεστασιάς και της εσωτερικής γαλήνης που αισθάνθηκα καθώς διάβαζα τα βιβλία είναι και αυτά που αισθάνομαι και αυτή τη στιγμή που σας έχω όλους έστω και έτσι απέναντί μου, που επειδή είμαι ηθοποιός ως επιτοπλίστων, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, να μπορώ να αισθάνομαι ότι είμαι σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ φιλικό και ζεστό. Οπότε σας ευχαριστώ για αυτό πολύ. Λοιπόν, αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω μιλώντας για αυτό το βιβλίο είναι κάτι αρκετά φιλόδοξο και είναι να το παραλύσω με την τέχνη του θεάτρου. Και αυτό μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι φιλόδοξο ή περίεργο, αλλά υπάρχουν κάποιες τεχνικές που ακολουθούμε οι ηθοποιοί και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την τέχνη και κάποια πράγματα τα οποία κάνει ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται εις βάθος με τον εαυτό του. Οπότε αυτό το ταξίδι της αυτογνωσίας και της αγάπης του εαυτού είναι κάτι που συναντάμε και στην τέχνη, αλλά και σε αυτά μάλλον είναι ένα κομμάτι, ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι των προτάσεων που τα δύο αυτά βιβλία μας οθούν να κάνουμε. Οπότε την πρώτη ερώτηση έτσι, που μου ήρθε στο μυαλό διαβάζοντας τα βιβλία είναι το τι ιστορία θέλεις να πεις για σένα. Άμα ήσουν ένα θεατρικό έργο ή αν ήσουν ταινία, θα ήθελες να ήσουν μια τραγωδία, θα ήθελες να ήσουν μια κωμωδία, μια μαύρη κωμωδία ή θα ήθελες να ήσουν κάτι με ένα happy ending. Φυσικά όλες οι ιστορίες έχουν τα πάνω και τα κάτω τους. Οπότε έτσι και ένα ταξίδι σαν και αυτό σίγουρα δεν θα μπορούσε να είναι εύκολο, ούτε να έχει μόνο καλές στιγμές. Αλλά ο διατροφολόγος και ο εξειδικευμένος διατροφολόγος στις διαταραχές είναι αυτός ο οποίος όχι απλά μπορεί να γίνει συνοδηγός σου, όπως πολύ σωστά λέει η Δάφνη Γαλάνη, αλλά μπορεί να γίνει ο βοηθός σκηνοθέτης σου. Γιατί σε αυτή την ιστορία, σε αυτό το ταξίδι αυτοβελτίωσης και αγάπης του εαυτού, μέσα από την αποδοχή του σώματος και του FZIN, εσύ είσαι και ο συγγραφέας και ο σκηνοθέτης και ο ηθοποιός. Οπότε μιλάμε για μια απαραίτητη, ας το πούμε, ανάθεση ευθυνών στον εαυτό σου. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο και το δυσκολότερο βήμα και το λέω από προσωπική πείρα. Εσύ είσαι ο σκηνοθέτης, ναι, είσαι ο συγγραφέας της ιστορίας που θέλεις να γράψεις, αλλά είσαι και το κοινό. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό ίσως. Γιατί και τα δύο αυτά βιβλία μιλούν για το πώς πρέπει να επικεντρωθούμε στον εαυτό μας και στο να δίνουμε εμείς τα εύσημα για τον εαυτό μας και να μην θέτουμε εξωτερικούς στόχους και παρατηρητές οι οποίοι θα κρίνουν το δικό μας ταξίδι. Αυτό για μένα και ως ηθοποιό ήταν από τα πιο δύσκολα πράγματα να δεχτώ, καθώς
Πάντοτε περιμένεις το χειροκρότημα να έλθει από κάποιον άλλον, από κάποιον τρίτο, ο οποίος θα σε δει και θα σου πει μπράβο, επειδή έκανες κάτι που φαινομενικά ή αντικειμενικά είναι σωστότερο ή πιο αποδεκτό. Όταν πας να λοξοδρομήσεις και να ακολουθήσεις έναν δρόμο που δεν είναι πεπατημένη, όταν πεις κάνω κάτι για μένα και για τον εαυτό μου, τότε είναι ακόμα πιο δύσκολο να σε αποδεχτούν και να σου πούν μπράβο. Εκεί πρέπει να εδραιώσεις το δικό σου προσωπικό κοινό, το δικό σου εσωτερικό κοινό που είναι αυτό που θα σταθεί όρθιο να σε χειροκροτήσει κάθε φορά σε κάθε μικρή σου επιτυχία. Ο στόχος λοιπόν σε αυτό το θεατρικό έργο που στείνουμε και που προτείνουν εδώ πέρα κυρίως μέσα από τη δουλειά τους είναι η κάθαρση. Η κάθαρση στο θέατρο έχει την έννοια της αντιστροφής του δικαίου. Έχει να κάνει δηλαδή με το αίσθημα της δικαιοσύνης και πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος, γιατί είναι δίκαιο και σωστό, να αξίζει να έχει αυτό το ελαφρύ αίσθημα της κάθαρσης. Να αισθάνεται ότι μπορεί να έχει μια ζωή στην οποία είναι αυτός κυρίαρχος, που αυτός ορίζει, έχει τον έλεγχο και είναι καλά, όπως πολύ σωστά λέει αυτό το μάντρα, θα το έλεγα, του κύριου Ζουμπανέα, και ότι είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Αυτό έχει να κάνει με το αίσθημα το ότι και εγώ το αξίζω αυτό, γιατί να το έχουν οι άλλοι και να μην το έχω εγώ. Οπότε μέσα από αυτήν την έννοια του τι είναι καλό, ουσιαστικά πάμε και στο είναι το καλύτερο δυνατό που μπορώ να κάνω. Και εκεί πέρα έρχεται και η αίσθηση του χρόνου. Αυτός δεν είναι αγώνας ταχύτητας, είναι αγώνας μαραθώνιος. Αυτό λέμε και στο θέατρο. Αν σ' αντέξει το σκηνή, θα φανεί στο χειροκρότημα. Δεν χρειάζεται η επίτευξη να έρθει την άλλη μέρα. Μπορεί να έρθει σταδιακά, μπορεί να έρθει με πάνω και κάτω. Όμως η επιμονή είναι αυτή που θα σε φέρει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Και εγώ διαβάζοντας αυτά τα δύο βιβλία, αισθάνθηκα ξανά σαν να ξαναζούσα όλα αυτά τα οποία είχα ζήσει παλαιότερα, επειδή και δουλεύω βράδυ και δεν κοιμάμαι καλά, μάλλον δεν κοιμόμουν καλά, τώρα τα διορθώνω όλα αυτά σιγά σιγά. Έχω πάρα πολύ το άγχος εξωτερικής εμφάνισης. Όλα αυτά τα πράγματα οι άνθρωποι του χώρου μου τα βιώνουν πάρα πολύ έντονα. Αλλά πλέον, επειδή είμαι και καθηγήτρια σε σχολεία, θέλω να σας πω ότι από τα 25 παιδιά που έχω στην τάξη, με έχουν πλησιάσει τουλάχιστον τα 12 κορίτσια και ένα αγόρι και μου έχουν μιλήσει για διατροφικές διαταραχές. Το οποίο μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Το ότι σε τόσο νεαρή ηλικία, καταρχάς είναι ευχάριστο το ότι είναι ενημερωμένα, αρχίζει και δεν είναι ταμπού αυτό το θέμα σιγά-σιγά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά απ' την άλλη, ότι αυτή όλη η κοινωνία της υπερκατανάλωσης, της υπερπροβολής, αρχίζει και κάπως διστρεβλώνει τη σχέση μας με πολύ βασικά αγαθά και τη σχέση με τον εαυτό μας. Οπότε όλο αυτό το υπέρ, το οποίο πολύ ωραία το αναλύει και η κυρία Γαλάνη στο βιβλίο της, θα μπορούσε να γίνει μια υπεραγάπη για τον εαυτό μας και ένα υπερχρέος που έχουμε να φέρουμε την προσωπική μας κάθαρση. Να δω αν έχω ξεχάσει κάτι άλλο. Λοιπόν, ναι, ήθελα να πω ότι τα δύο βιβλία αυτά να βλύζουν αγάπη, στοργή, ειλικρίνεια για το καλό όλων μας. Και όσο τα διαβάζεις, το ζεις αυτό το πράγμα, το ξαναζεις. Είναι σαν όταν βλέπουμε μια ωραία ταινία, ας πούμε μια ταινία του, πολλές ταινίες εντωμεταξύ στο βιβλίο, η χαρά μου ήταν αυτό, οδείς στο κινηματογράφο και στα αποφθέγματα, άρα και η αμαλία της λογοτεχνίας και του θεάτρου ήταν πανευτυχής με το διαβάζει. Αλλά ήταν όπως βλέπεις ένα πολύ ωραίο, μια ταινία του Woody Allen και λες το βλέπω και θέλω να πάω στη Νέα Υόρκη τώρα. Ή βλέπεις ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο για τις Μαλδίβες το καλοκαίρι και λες αχ να ήμουν εκεί. Διαβάζω αυτό το βιβλίο, εμένα το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν γιατί δεν ζω έτσι κάθε μέρα και το κάνω κάποιες φορές όταν το θυμάμαι. Δηλαδή με επηρέασε πραγματικά στο πώς, αν αναπνέω αρκετά, αν κάνω ας πούμε αυτό την αποφόρτιση το βράδυ, αν καταγράφω τις σκέψεις μου, αν καταγράφω μια οργάνωση και κρατώ μια οργάνωση στα γεύματά μου και σε όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να κάνω. Και μου τα ξαναθύμισε, αλλά με ενέπνευσε και εκεί θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη επιτυχία και ο στόχος αυτού του βιβλίου και των δύο βιβλίων. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι, για να μην σας κουράσω παραπάνω, ότι δεν μας κουράσει καθόλου. Όχι, επειδή μιλάω σερί, το έχω πάρει μονότερμο. Πείτε μου. Ωραία.
Ήθελα να... να πω ότι δεν ξέρω τίποτα ότι τι θα έλεγες, έτσι. Οπότε... Α, ναι, καλά τα λέω όμως. Να μου πείτε, γιατί εγώ δεν είμαι σε αυτά, είμαι του αυτοσχεδιασμού, οπότε να αρχίσω και μιλάω μόνο με πλασκουντίξτε μου. Ήθελα να πω επίσης ότι το είμαι καλά, έχω τον έλεγχο και το είμαι χορτάτος, το οποίο λέει, για να πάω λίγο σε θέματα πιο συγκεκριμένα της διατροφής. Το είμαι καλά, εγώ το μεταφράζω στο «δεν μου λείπει κάτι». Είμαι δηλαδή ένα όλον και η έννοια της ολότητας, της ολιστικής, ας το πούμε, οπτικής της ζωής είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το όλον είναι σαν το γιν και το γιάνγκ, έχει μέσα και το σκοτάδι, έχει και το φως. Δεν είναι δηλαδή ένα πράγμα που είναι μόνο φωτεινό. Και αυτή η αποδοχή και αυτός ο τρόπος ζωής του όλου, της ολότητας, έχει να κάνει με την αποδοχή και των, ας το πούμε, σκοτεινών στιγμών και των φωτεινών. Το έχω τον έλεγχο, έχει να κάνει με το εγώ καθορίζω τις πράξεις μου. Οπότε το εγώ που καθορίζω τις πράξεις μου είμαι ακριβώς αυτός ο άνθρωπος που μπορεί να έχω και σκοτάδια, να έχω και φως. Αλλά όταν επιλέγει το σκοτάδι κάπως να με παρασύρει, γιατί είμαι άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο πάνω απ' όλα, είναι εντάξει και το αποδέχομαι και προχωράω. Δεν κάνω μια μέρα που ήταν, ας το πούμε, πιο δύσκολη να μου χαρακτηρίσει όλο το ταξίδι μου και όλη μου την πορεία ως ήρωα ενός έργου ή ως ενός ανθρώπου που προσπαθεί να διαχειριστεί κάποια θέματα βάρους ή εικόνας. Και το είμαι χορτάτος, αυτή η αίσθηση της πληρότητας είναι τόσο πολλά, πιο πολλά από το φαγητό. Φυσικά είναι όλες αυτές οι βιοχημικές αναλύσεις τόσο ενδιαφέρουσες που πολύ εύκολα έξηγε ο κ. Ζουμπανέας με το αίτιο-αιτιατό, που ακόμα και εγώ που είμαι αρκετά άσχετη με αυτά τα κατάλαβα και μου άρεσε το καλό και το κακό και το χαμόγελο και το χαρούμενο και το λυπημένο, όλες αυτοί οι διαχωρισμοί που σε βάζουν σε αυτή τη διαδικασία να καταλάβεις δύσκολες, ας το πούμε κατά τα άλλα, διεργασίες του σώματος μέσω πιο απλό τρόπο. Και αυτό το αίσθημα πληρότητας, πέρα από αυτά, έχει να κάνει με το πόσο χαρούμενος αισθάνομαι με τον τρόπο που ζω. Και εγώ διαβάζω αυτό το βιβλίο, είπα έτσι θα ήθελα να ζω. Και επειδή είμαι και ηθοποιός, κάποιες φορές ταυτίζομαι με τον άλλον, βλέπω κάποιον που ζει όπως θα ήθελα να ζω και λέω ας τον μιμηθώ για λίγο, όσο μπορώ. Δηλαδή, αν είμαι κάπου, εγώ αυτό που προσπαθούσα να κάνω δηλαδή, αν ήμουν κάπου και είχα αυτή την συνθήκη απέναντί μου, τι θα έκανε ο κύριος Ζουμπανέας στη θέση μου, τι θα έκανε κάποιος άλλος στη θέση μου, ο οποίος είναι καλά με τον εαυτό του και το ψάχνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι τέλειος άνθρωπος σίγουρα, αλλά το ψάχνει. Και επειδή με πολύ χιούμορ και σαρκασμό λέει για διάφορες καταστάσεις που του έχουν συμβεί στο παρελθόν, έτσι, με τα θέματα του ξενυχτιού κτλ. Είμαστε όλοι άνθρωποι, κανείς δεν είναι τέλειος. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο καθένας μας πρέπει να παίρνει από τον άλλον τα καλά του στοιχεία. Όπως και εγώ όταν θέλω να μελετήσω ένα ρόλο, μπορεί να κοιτάξω πώς χαμογελάει κάποιος άνθρωπος στον δρόμο και να πω αυτό το χαμόγελο μου ταιριάζει για την ιστορία και για το ρόλο που θέλω να γράψω και να υποδηθώ τώρα. Ή όταν βλέπω κάποιον, ας πούμε, να περπατάει πάρα πολύ όμορφα, λέω αυτό είναι πολύ ωραίο περπάτημα για την ηρωίδα που υποδίωμαι. Από τον κάθε άνθρωπο δεν γίνομαι άλλος άνθρωπος, δεν τον εκθιάζω, αλλά παίρνω τα καλά του στοιχεία, θέτοντας έτσι σε μένα ένα καλό παράδειγμα. Ήθελα να πω επίσης για το θέμα της εμπιστοσύνης σε έναν εξειδικευμένο, ας το πούμε, διατροφολόγο. Για μένα είναι το πιο σημαντικό και το πιο ίσως όμορφο συνέστημα του να μπορείς να αισθάνεσαι, επειδή είμαι πλέον και δασκάλα και μπορώ να το βιώσω στο πετσί μου, όταν ο άλλος έρχεται και σου ακουμπάει έτσι ένα φορτίο, το οποίο εσύ φυσικά δεν είσαι υπεύθυνος να το λύσεις μία για πάντα, αλλά μπορείς με το να είσαι εκεί διακριτικά και με το μέτρο, γιατί είναι όλα για την ισορροπία, όλα αυτά και τα δύο βιβλία μας διδάσκουν πολύ την έννοια της ισορροπίας. Το να είναι όλος εκεί και να σε ακούει είναι το πιο ωραίο πράγμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο πιο καλός στο οποίο λέμε στο θέατρο δεν είναι αυτός ο οποίος παίζει καλά, είναι αυτός ο οποίος ακούει καλά. Είναι αυτός ο οποίος όταν είναι ο άλλος στη σκηνή είναι εκεί και τον ακούει ενεργητικά, όχι παθητικά. Και έτσι για μένα θα έπρεπε να είναι και ο ρόλος του ανθρώπου που θέλει να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Το τελευταίο που ήθελα να πω είναι ότι επειδή έχω περάσει κι εγώ αρκετά δύσκολα με αυτό το ταξίδι και δεν είναι. Είναι κάτι το οποίο, όπως είπα, σε βάθος χρόνου έχει τα πάνω και τα κάτω του. Ουσιαστικά, η ιστορία που θέλεις να πεις για σένα είναι αυτή η οποία θα ήθελες να ξέρουν και τα παιδιά σου για σένα και που θα ήθελες να ακολουθήσουν τα
Δεν σας ακούμε λίγο. Ωραία. Εντάξει. Ήθελα να πω ότι αυτό το οποίο λέγανε και οι δύο συγγραφείς, ότι τα οποία βιβλία αυτά συνομιλούν μεταξύ τους, γιατί και έχουν αυτοβιογραφικά στοιχεία, που αυτό τα κάνει, κατά την άποψή μου, αδιαμφισβήτητα αντικειμενικά, γιατί όταν, και στη λογοτεχνία το λέμε αυτό, όταν μια μαρτυρία είναι υποκειμενική, αυτό σημαίνει ότι είναι κατά ανάγκη, απριόρι, αντικειμενική. Γιατί είναι αυτό το συνέστημα είναι αυτό το οποίο δεν αμφισβητείται. Οπότε, το τι ιστορία θέλουμε να πούμε στα παιδιά μας και στην επόμενη γενιά, όπως και να έχει, αυτό που πρέπει να φροντίζει ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε άνθρωπος ο οποίος θέλει να φροντίσει με έναν τρόπο και να φουγκραστεί τον άλλο άνθρωπο, είναι να επέλθει η λύση, η οποία στην αρχαία τραγωδία είναι η αιτία η οποία φέρνει την κάθαρση. Η λύση του προβλήματος, η οποία δεν χρειάζεται να έρθει μόνο από τον Deus Ex Machina, που για μένα ήταν ο κύριος Ζουμπανέας, ο Θεός εξ ουρανού, από μηχανής Θεός δηλαδή, αλλά από την κάθαρση, την εσωτερική και την ανάγκη του ότι εγώ από εδώ και πέρα οφείλω να φροντίζω τον εαυτό μου, οφείλω να μ' ακούω, γιατί δεν μπορεί, δηλαδή για να το λένε και αυτοί οι άνθρωποι, ας το δοκιμάσω και αυτό αφού τα έχω δοκιμάσει όλα τα άλλα και ίσως να έχουν δίκιο και να δικαιωθώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι να πω. Ας μιλήσουν και οι υπόλοιποι, αν θέλουν να πούνε κάτι, να εκφράσουν κάποιο συνέστημα. Σε ευχαριστώ πάρα εγώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πού θα σε δούμε, φέτος, πού θα παίξεις. Εγώ δυστυχώς πρέπει να αποχωρήσω, γιατί είμαι σε προβές. Είμαι στο πλαίσιο του Υπουργείου Πολιτισμού, στο «Μια Ελλάδα, ένας πολιτισμός». Και κάνουμε μία παράσταση με τον πρώην Διευθυντή του Κρατικού Βορείου Ελλάδος και τη Μαρία Τιτζιμά, που ήταν η εξαιρετική ομάδα στο Κρατικό Βορείο Ελλάδος, οι οποίοι τώρα κάνουν μία παράσταση αφιέρωμα στην Κεφαλονιά. Και είμαστε μία πάρα πολύ ομάδα από τρελοκεφαλονίτες, που κάνουμε ένα έργο έτσι στην ιδιωματική, ας το πούμε, διάλεκτο. Θα γίνει μόνο στην Κεφαλονιά, μπορεί να έρθει στην Αθήνα. Του χρόνου θα είμαι σε τρεις παραστάσεις, αρκεί να μας ανοίξουν. Και θα χαρώ όλους πάρα πολύ να σας δω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Στα. Πάρε την ανταλλαγή. Θα τα πάρω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τσαντούλα, την είδες. Λοιπόν, φεύγεις. Φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε λοιπόν την παρουσίαση. Να συνδεθούμε τώρα με την Ζωή Λάσκαρη, την κλινική ψυχολόγο, να μας πει από τη δική της ιδιότητα, την προσωπική της εμπειρία και να μας κάνει και το δικό της μοίρασμα. Ζωή, σε ακούμε. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση του να είμαι εδώ. Όντως, για μένα είναι πάρα πολύ τιμητικό να μιλήσω και για τα δύο βιβλία, που αν με ρωτάτε, νομίζω ότι το ένα είναι συνέχεια του άλλου, με το ίδιο θέμα. Το ένα από τη μεριά του θεραπευτή και το άλλο βιωματικό στο ταξίδι προς την θεραπεία, προς την υγεία. Είμαι ψυχολόγος, αλλά δεν είμαι εδώ απόψε για αυτή την ιδιότητα. Ο λόγος που θα μιλήσω σήμερα είναι να σας πω μια ιστορία, μια αληθινή ιστορία, όπως είναι αυτές που μας μοιράζονται και οι δύο συγγραφείς στα βιβλία απόψε που παρουσιάζουμε. Θα μιλήσω για μία γυναίκα, 41 ετών σήμερα, της οποίας η ιστορία ξεκινάει από τη γέννησή της. Το κορίτσι αυτό, λοιπόν, γεννήθηκε μέσα σε ένα ζευγάρι από δύο γονείς οι οποίοι έπασαν χωρίς να το γνωρίζουν από διατροφική διαταραχή. Ήταν υπερφάγοι. Η υπερφαγία έχει να κάνει με την ακατάληπτη μεγάλες δόσεις τροφών σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα, χωρίς έλεγχο. Κυρίως έχει να κάνει με τη συναισθηματική τροφή, κατάκωση, όχι γεύση, και το μη έλεγχο αυτής. Έχοντας λοιπόν αυτό το κορίτσι, αυτά τα δύο πρότυπα, ίσως και το DNA, ίσως γιατί θεωρεί το φυσιολογικό να υπάρχουν αυτές οι τροφές οι πολλές κατά τη διάρκεια της ημέρας, γύρω στην εφηβεία το κορίτσι αυτό ξεκίνησε να παραμορφώνει το μέχρι τώρα υγιές κορμί της. Άρχισε να παχαίνει. Και εκεί κάπου στα 14 ξεκίνησε να έχει και την πρώτη της απόπειρα διατροφής, δίαιτας.
Η πρώτη λοιπόν διαιτολόγος την οποία συνάντησε της πρότεινε να τρώει καθαρά κρέατα και πράσινες σαλάτες. Οτιδήποτε σε άμυλο ήταν απολύτως απαγορευτικό. Το κορίτσι στα 14 του την πρώτη εβδομάδα έχασε 6 κιλά. Η χαρά ήταν τεράστια. Τη δεύτερη εβδομάδα είχε 2 λιποθυμικά επεισόδια. Όμως επίσης η έλλειψη του άμυλου άρχισε να είναι έντονη, με αποτέλεσμα σύντομα να αρχίσει να τσιμπολογάει, να κόβει τη δίαιτα και να ανακτά ό,τι βάρος είχε και συνεχώς να ανεβάζει το βάρος της. Επόμενες προσπάθειες υπήρχαν πολλές, όμως αυτή η γυναίκα δεν κατάφερε ποτέ να παραμείνει σε ένα διαιτολόγο παραπάνω από ένα μήνα. Άλλες φορές, γιατί τα διαιτολόγια ήταν υποθερμιδικά, οπότε δεν την κάλυπταν. Άλλες φορές οι θερμίδες ήταν καλές, όμως εκείνη είχε βάλει ένα στόχο να χάσει γρήγορα κιλά, οπότε ούτε αυτό την κάλυπτε και τα παρατούσε. Μετέπειτα, γινόταν όλο και πιο δύσκολο το να χάνει βάρος και οι διαιτολόγοι είχαν μια δυσπιστία κοιτάζοντάς τη, γιατί περίμεναν ότι θα χάσει πολύ βάρος, γιατί είχε αρκετό λίπος στον οργανισμό της, ενώ εκείνη ένιωθε απογοήτευση με τη δική τους δυσπιστία, γιατί η προσπάθειά της ήταν ειλικρινής. Ταυτόχρονα έκανε πολλές προσπάθειες σε γυμναστήρια. Ο εκάστοτε γυμναστής της πρότεινε διάφορες αεροβικές ομάδες, αλλά και βάρια, The recording has stopped. Και τα λοιπά. Το θέμα είναι ότι στη γυμναστική λοιπόν που ακολουθούσε, επειδή ο εκάστοτε γυμναστής δεν είχε δει τελικά ουσιαστικά το σωματότυπό της, το κορίτσι αυτό είχε τραυματισμούς. Πότε στη μέση, πότε στα γόνατα. Άρα και διατροφικά δεν πήρε ποτέ ικανοποίηση, δεν είχε καλυφθεί, ούτε όμως και στο κομμάτι της γυμναστικής. Τα δύο λοιπόν αυτά στοιχεία ήταν μόνο αρνητικά δοσμένα στην ίδια. Ώσπου, μεγαλώνοντας αργότερα, συνέχισε τη ζωή της, σπούδασε, παντρεύτηκε, έκανε παιδιά, συνέχισε κάποιες προσπάθειες με διαιτολόγους, αλλά τίποτα, ώσπου κάποια στιγμή έφτασε στα χέρια της ένα βιβλίο. «Η διατροφική νοημοσύνη», του κυρίου Ευάγγελου Ζουμπανέα, ενός από των δύο βιβλίων που παρουσιάζουμε απόψε. Δεν έχει σημασία τι λέει το βιβλίο, σημασία έχει ότι υπήρξε το έναυσμα για να ξεκινήσει αυτή η γυναίκα μια επικοινωνία μαζί του. Στην πρώτη της λοιπόν επικοινωνία με τον κύριο Ζουμπανέα, μετά από πολλές ιατρικές εξετάσεις που τη ζητήθηκαν να κάνει, με πολύ δισταγμό ρώτησε: «Κύριε Ζουμπανέα, αναλαμβάνετε τέτοια περιστατικά σαν εμένα?» This meeting is being recorded. Αμέσως απάντησε ο ίδιος ότι αν δεν αναλαμβάνω εγώ, ποιος αναλαμβάνει. Με τον ίδιο δισταγμό συνέχισε. Υπάρχουν αποτελέσματα σε αυτή τη θεραπεία? Και επίσης με την ίδια δυναμική φωνή του είπε βεβαίως, είναι μονόδρομος. Εδώ λοιπόν κάπου θέλω να σας πω ότι αυτό το άτομο δεν είναι ένα τυχαίο άγνωστο περιστατικό. Αυτή η γυναίκα είμαι εγώ, που για τα τελευταία 27 χρόνια της ζωής μου ήμουν σε διατροφική διαταραχή. Από την πρώτη μου τηλεφωνική συνάντηση με τον κύριο Ζουμπανέα, ήξερα ότι ήμουν υπερφάγος, με είχε ενημερώσει. Όμως αυτό δεν με τάραξε, δεν με τρόμαξε. Μπορώ να πω ότι με ανακούφισε, γιατί επιτέλους κάποιος γνώριζε από τι πάσχω και ίσως επιτέλους αυτός ο κάποιος να ξέρει και τον τρόπο που μπορεί να σωθώ, που μπορώ να λύσω το θέμα μου. Επαναστατική η μέθοδος του. Δεν πήρα ποτέ διαιτολόγιο. Δεν νοιάστηκε ποτέ για το τι βάρος θα χάσω. Με ενημέρωσε ότι δεν θα χάσω εύκολα βάρος. Και ήξερα και τους λόγους. Μου έμαθε για τις μαγικές τριάδες, όπως λέει η Δανάη στο βιβλίο της, γιατί είναι μαγικές οι τριάδες. Μου είπε ότι ο δρόμος προς την υγεία έχει να κάνει με την καλή ποιότητα του ύπνου.
Μου μίλησε για το έντερο, για την εντερική χλωρίδα και τη σημασία για την ενέργεια που μπορεί να έχει ο άνθρωπος βάσει της εντερικής χλωρίδας, για τις λάθος επιλογές τροφών και την αντίσταση στην ινσουλίνη που επιφέρει δυσκολία στην απώλεια βάρους. Αλλά πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι στο μυαλό μου πλέον δεν υπάρχει αυτό το νούμερο σε ζυγαριά που υπήρχε πάντα, που έπρεπε να φτάσουν. Άλλαξε ο στόχος. Ο στόχος δεν είναι το νούμερο που θα δώσει ζυγαριά. Σε αυτό αφήνω το κορμί μου να το επιλέξει. Όποτε, με το ρυθμό του. Χρόνο έχω πια, γιατί τον κερδίζω μέρα με τη μέρα. Ο στόχος είναι η υγεία. Λησμόνησα να σας πω ότι στην πρώτη συνάντηση μου πρότεινε και τη γυμναστική. Μην το ξεχάσω, είναι πολύ σημαντικό. Γυμναστική όμως όχι με οποιονδήποτε, με κάποιον εξειδικευμένο γυμναστή στις διατροφικές διαταραχές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση σε μένα με τον κύριο Δημήτρη Βουδούρη, ο οποίος σε συνεργασία με τον κύριο Ζουμπανέα ήταν οι δύο πρώτοι άνθρωποι που για πρώτη φορά στη ζωή μου σεβάστηκαν αυτό το πολύ ταλαιπωρημένο κορμί από εμένα. Εδώ θέλω να πω, αν υπάρχει κάποιος ή γνωστός σας ή εσείς οι ίδιοι που μπορεί να έχετε κάποια δυσκολία με τις διατροφικές διαταραχές, θέλω να τονίσω ότι υπάρχει θεραπεία. Σας το τονίζω και το λέω γιατί το ζω έμπρακτα. Και αν πάρω και λίγο στίχους από το ποίημα του Καβάφη, θα ήθελα να πω ότι εγώ τη μυθάκι μου τη βρήκα, είναι η υγεία μου. Και το ταξίδι μου θα είναι μακρύ, έως ότου έρθει η ώρα να κλείσω τα μάτια μου. Πέρασα από ληστριγόνες, πέρασα από σιρήνες, πέρασα από την Κίρκη, αλλά πλέον έχω συγκεκριμένο δρόμο. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Είναι τιμή μου να μιλάω για τον κύριο Ζουμπανέα, ενώ θα ήθελα να πω, δεν ξέρω αν η Δάφνη μας ακούει, δεν την γνωρίζω. Μας ακούει. Ωραία. Το κεφάλαιο, τι θα ήθελα να πω σε ένα διαιτολόγε, είναι σαν να το έχω γράψει, σαν να το έχω πει εγώ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, Δάφνη, για αυτό το κεφάλαιο. Σας ευχαριστώ θερμά. Ζωή, σε ευχαριστούμε και απλώς να πούμε ότι και εσύ ως απόφοιτος της εκπαίδευσης Master Practitioner on Eating Disorders, μια εκπαίδευση που απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, που και εσύ έχεις ολοκληρώσει και η Νικολέτα Γιαλελάκη που είναι δίπλα μου έχει ολοκληρώσει και η Δάφνη Δρεμέτσικα που το γράφει μέσα στο βιβλίο της έχει ολοκληρώσει αυτή την εκπαίδευση και πια μιλάμε μια κοινή γλώσσα. Και το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε προς τα έξω ότι δεν υπάρχει μόνο ένας κύριος Ζουμπανέας, αλλά υπάρχουν αυτή τη στιγμή περίπου 600 επαγγελματίες υγείας με εξειδίκευση πάνω στις διατροφικές διαταραχές, οι οποίοι ασκούν τη συγκεκριμένη μεθοδολογία της κατανόησης, της αποδοχής, των σωστών βιοχημικών εξετάσεων, της σωστής προσέγγισης και φυσικά και της μιας διαφοροποιημένης καθοδήγησης από οτιδήποτε άλλο έχουν βιώσει πάρα πολλοί άνθρωποι στο παρελθόν. Και είναι και κάτι που θα το πούμε στη πορεία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκες και το δικό σου προσωπικό βίωμα, αλλά και πώς μέσα τα προσωπικά βιώματα τελικά πιστεύω ότι μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό το σημερινό σεμινάριο να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ποια είναι η πραγματική και ουσιαστική σημασία του προσέχω, φροντίζω τον εαυτό μου και δεν ασχολούμαι, όπως πολύ σωστά είπες, με ένα νούμερο μιας ζυγαριάς. Εξού και το εξώφυλλο του βιβλίου, το οποίο είναι μια προσωπική μου επιθυμία, ήταν αυτή η φωτογραφία, η οποία δείχνει μια κοπέλα που κοιμάται, το προσκέφαλό της είναι μια ζυγαριά και όπως λέμε και μέσα στα βιβλία, ότι ο καλύτερος τρόπος για να ζυγιστεί κάποιος είναι να ξαπλώσει, να βάλει το κεφάλι πάνω στη ζυγαριά και αν αυτό δείξει κάτι προς τα πάνω, πάνω να πει ότι έχει βάλει μυαλό. Έτσι και αυτό είναι το βασικό νόημα. Λοιπόν, Ζωή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νικολέτα, ωραία. Για να ακούσουμε και τα δικά σου λόγια, τη δική σου, έλα και λίγο πιο αριστερά, εκεί. Καταρχήν, καλησπέρα και από μένα.
Είμαι η Νικολέτα Γιαλελάκη, είμαι ψυχολόγος. Έχω την τεράστια χαρά να, ξέρω... Να πω το εξής, έτσι, ότι με διαφορά λίγων λεπτών μάλλον δεν μπορώ να διαβεβαιώσω αν εσύ πρώτη διάβασες ολοκλήρωσε το βιβλίο ή η ζωή. Okay. Έτσι, είστε τα δύο πρώτα μηνύματα που πήρα μέσα σε λίγα λεπτά. Μου είχατε πει ότι είμαι εγώ η πρώτη, μου είχατε στείλει μήνυμα. Α, μπράβο, εσύ. Και αμέσως μετά ήρθε η Νικολέτα. Ωραία. Μεγάλη μου τιμή που μιλάω για αυτό το βιβλίο, για αυτά τα βιβλία μάλλον. Μεγάλη μου τιμή που ήξερα για το σχέδιο του κυρίου Σβανέα αρκετά νωρίτερα από την κυκλοφορία του βιβλίου. Ήξερα ότι είναι ένα βιβλίο που δεν μιλάει μόνο για διατροφή, οπότε αυτό μου γεννούσε τεράστια περιέργεια και ανυπομονησία. Η χαρά πολλαπλασιάστηκε όταν τελικά το πήρα στα χέρια μου και ξεκίνησα να το διαβάζω κατευθείαν, φυσικά. Ήμουν σίγουρη ότι πρόκειται για ένα βιβλίο πολύ προσεκτικά γραμμένο. Ήταν όμως πραγματικά καταπληκτικό. Ήταν μια έκπληξη. Το θεωρώ χάρισμα το να μπορείς να μεταφέρεις όλη αυτή την επιστημονική γνώση με τόσο άμεσο τρόπο, με χιούμορ, με αυτοαποκάλυψη, χωρίς αυτή η επιστημονική γνώση να χάνει την αξία της. Το απόλαυσα. Αυτό βασικά είναι σαν αίσθηση, περιγράφει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο το πώς ένιωθα από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία, από το εξώφυλλο, από το κείμενο στο πιστόφυλλο. Ήταν πάρα πολύ δυνατά για να μου δημιουργήσουν, να με συγκινήσουν. Γέλασα, βούρκωσα. Αναπόφευκτα θυμήθηκα δικά μου παλιότερα ή πρόσφατα βιώματα που έχουν να κάνουν με τη στάση μου απέναντι στο φαγητό και γενικότερα ζωή, ύπνος, τρόπος που επιλέγεις να ξεκουράζεσαι, να μην ξεκουράζεσαι. Έκανα τις παύσεις μου, θυμόμουν τα δικά μου βιώματα. Προσπαθούσα πλέον να τα καταλάβω, τα κατανοούσα πλέον πολύ καλύτερα. Διαβάζοντάς το, θέλω να πω ότι μου γεννήθηκαν πάρα πολλές εικόνες. Εικόνες που αφορούν, ήταν μέσα προς τα μέσα, προς τη λειτουργία του σώματος, εικόνες που έχουν να κάνουν με το πώς το σώμα μου επικοινωνεί, αλληλεπιδρά με το περιβάλλον, με άλλους ανθρώπους, με τη φύση, με τα αντικείμενα, με τη ζωή γενικότερα. Είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται σε όλες τις αισθήσεις, μιλάει για την τροφή, αναφέρεται στη γεύση, έχει ήχους, έχει εικόνες. Είναι πραγματικά από τα βιβλία που είναι εμπειρία και μόνο το ότι το διαβάζεις. Τουλάχιστον για μένα αυτό ήταν κάτι που ήταν πολύ δυνατό. Διαβάζοντάς το επίσης, ήταν πλέον ξεκάθαρο, σελίδα με τη σελίδα, αυτό μπορώ να πω που παρατηρούσα ήταν ότι ενισχυόταν με κάθε κεφάλαιο η δυνατότητα που καταλάβαινα ότι έχω, η υποχρέωση πλέον προς τον εαυτό μου, προς το σώμα μου, να το φροντίζω με τον πλέον κατάλληλο τρόπο, με τον πιο κατάλληλο τρόπο, να το ακούω, να το παρατηρώ, να το σέβομαι, να το αγαπώ. Τελικά. Το μαγικό βάρος των ονείρων σου είναι για μένα ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι στη ζωή, από τη γέννηση μέχρι το θάνατο και ξανά στη γέννηση και στο θάνατο και ένας κύκλος που αδιάκοπα συνεχίζεται. Μόνο που η ζωή θέλει φαγητό, θέλει τροφή. Και κάποιες φορές μπερδευόμαστε και δεν την τρέφουμε κατάλληλα, δεν της δίνουμε να φάει αυτά που χρειάζεται πραγματικά. Και εκεί πέρα είναι μετά που αρχίζουν και χτυπάνε κουδουνάκια, καμπανάκια. Το σώμα στέλνει διάφορα μηνύματα, συμπτώματα, στέλνει εξετάσεις που οι δείκτες είναι πέρα από το φυσιολογικό, παραπάνω ή παρακάτω, συμπτώματα, ασθένειες, που εκεί πέρα πραγματικά ζητάει να γίνει κάτι διαφορετικό. Να φερθούμε με έναν διαφορετικό τρόπο, αλλά... Αυτό που απαντάμε συνήθως είναι το να
να θέλουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, να συμβεί κάτι αλλιώς, να φτάσουμε γρήγορα σε ένα σημείο που επιθυμούμε, που θεωρούμε ότι είναι το κατάλληλο. Ζητάμε να γίνει κάτι με μαγικό τρόπο, ζητάμε να γίνει κάτι να μας μεταμορφώσει, κάτι που είναι αδύνατο τελικά να συμβεί. Ακόμα όμως και αν συνέβαινε, είναι σχεδόν σίγουροι ότι η επιστροφή στο αρχικό σημείο θα φτάσουμε ξανά στο σημείο που βρισκόμασταν στην αρχή. Οι δίαιτες και η γρήγορη απώλεια βάρους είναι ένα παράδειγμα που αποδεικνύει αυτή τη λειτουργία, το ότι χωρίς το χρόνο που χρειάζεται, χωρίς τα κατάλληλα βήματα, θα επιστρέψουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε. Και κάτι λοιπόν που κρατάω πάρα πολύ σημαντικό από το βιβλίο είναι το πόσο σημαντικό είναι η αλλαγή να συμβαίνει από μέσα προς τα έξω. Κάτι που προϋποθέτει χρόνο και προϋποθέτει και υπομονή. Αλλαγή λοιπόν που συμβαίνει μέσω της διατροφής και των θρεπτικών συστατικών στο ορατό μόνο στο μικροσκόπιο κύτταρο, αλλά αλλαγή και στο τι κάνω με όλες αυτές τις αόρατες σκέψεις που κατακλείζουν το κεφάλι μου. Αλλαγή στον τρόπο που διαχειρίζομαι μια κατάσταση που συνδέεται ή όχι με το φαγητό. Αλλαγή στον τρόπο που απαντώ στις καθημερινές συνθήκες που αργά ή γρήγορα θα έχουν επίδραση και στο σώμα μου. Το μαγικό βάρος των ονείρων σου είναι ένας οδηγός στο πώς μπορώ να είμαι σε αυτή την πορεία. Από το παρόν μου, από το σημείο που έχω ένα σύμπτωμα, έχω κάτι που με δυσκολεύει, κάτι που με προβληματίζει, μέχρι να φτάσω στο αποτέλεσμα που επιθυμώ, αλλά και για πάντα. Το αποτέλεσμα αυτό, το τελικό αποτέλεσμα όπως μπορεί να το έχει κάποιος στο μυαλό του ή το τέλειο αποτέλεσμα, ανεξάρτητα από το δείχτη που θα δείξει η ζυγαριά, σημαίνει σίγουρα χαρά, ευεξία, αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που κάθε άνθρωπος έχει, δημιουργικότητα, σύνδεση με τον εαυτό και σύνδεση με τους άλλους. Κάτι τελευταίο που θα ήθελα να αναφέρω σε σχέση με το βιβλίο του κύριου Ζουμπανέα είναι το ότι βρήκα καταπληκτική τη σύνδεση των βιολογικών λειτουργιών, των συμπεριφορών, των πεποιθήσεων, των στάσεων, όλης αυτής της ανθρώπινης συμπεριφοράς με τις αναφορές στην τέχνη, με ταινίες, με σειρές, με τραγούδια, μουσικές, με τη λογοτεχνία. Αυτό για μένα ήταν μια υπενθύμηση ότι δεν αρκεί μόνο η υλική τροφή για να θρέψεις τη ζωή. Νιώθω ευγνωμοσύνη που είχα τη δυνατότητα αυτής της εμπειρίας να διαβάσω το βιβλίο και να μπορώ να το αξιοποιήσω όπως εγώ θεωρώ ότι είναι ο κατάλληλος τρόπος για μένα. Σίγουρα θα ήθελα να είναι ξεκάθαρο το ότι το να διαβάσει κάποιος αυτό το βιβλίο δεν αντικαθιστά την προσωπική δουλειά που μπορείς να κάνεις με τον εαυτό σου σε συνεργασία με έναν ειδικό διατροφολόγο, γυμναστή, ψυχολόγο. Όμως σίγουρα είναι ένα πολύτιμο δώρο για τη ζωή σου, για τη ζωή των αγαπημένων σου, που θα... Χωρίς δεύτερη κουβέντα, χωρίς δεύτερη σκέψη, θα το σύστηνα για τον κάθε άνθρωπο. Ανυπομονώ για το επόμενο. Αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικολέτα. Ιδιαίτερα περιγραφική και από τη δική σου τη θέση και εσύ και η ζωή Λάσκαρη. Σίγουρα, πολύ σημαντικό επίσης είναι το βιβλίο της Δάφνης, για το οποίο θέλω έτσι λίγο να πω δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί εγώ τη Δάφνη είχα τη δυνατότητα να τη γνωρίσω πριν αρκετά χρόνια, όντας ίδια μέσα στις δικές μου δυσκολίες, παρόμοιες με αυτές που περιγράφει η Δάφνη στο βιβλίο της. Μου ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα, όταν τη συνάντησα, για το πώς μπορεί ένας άνθρωπος να καταφέρει να βγει από αυτό την παγίδα και το σκοτάδι και την κόλαση και όλα τα αρνητικά των διατροφικών διαταραχών. Το βιβλίο της είναι το ταξίδι της στη θεραπεία. Είναι έμπνευση για κάθε άνθρωπο. Είναι ένα βιβλίο που επικεντρώνεται πολύ περισσότερο στη θεραπεία και όχι στο σκοτεινό κομμάτι των συμπτωμάτων, που πολλές φορές είναι... Θεωρώ ότι είναι αρνητικό, λειτουργεί αρνητικά στο να
το διαβάζουμε και να ασχολούμαστε με αυτό. Είναι το φωτεινό κομμάτι η θεραπεία. Και η Δάφνη μας το δείχνει αυτό απλόχερα, βήμα-βήμα. Αυτό. Δείχνει ότι είναι εφικτή η απελευθέρωση από τις διατροφικές διαταραχές κάθε είδους. Ευχαριστούμε, Δάφνη. Εγώ ευχαριστώ και εσένα και για τη Δάφνη. Ωραία, προχωράμε. Λοιπόν, Θέμης Βαρσαμίδης, founder του Mindfulness Greece, στενός συνεργάτης, να μας πει δύο λόγια πριν περάσουμε και στη ζωή δραμέτσικα. Δεν ξέρω. Yeah, Θέμη, ένα σχόλιο σου για αυτά που έχεις ακούσει μέχρι τώρα. Ότι εγώ δεν ξέρω τι να πω μετά από αυτά. Νομίζω ότι πραγματικά οι άνθρωποι που έχουν έρθει να μιλήσουν εδώ για το βιβλίο δείχνουν, νομίζω, και το πολύπλευρο της προσωπικότητας που έχεις, αλλά και του τρόπου που γράφεις. Γιατί πραγματικά όταν πας στην ουσία σε ένα πράγμα, μετά πιάνεις τους πάντες, πιάνεις ηθοποιούς, ειδικούς, ψυχολόγους, δηλαδή όλους τους ανθρώπους, γιατί είναι στην ουσία. Εγώ πρέπει να πω ότι στην εφαρμογή μας, η οποία έχει πάρα πολύ υλικό προγράμματα, αυτά που έχουμε κάνει με το Βαγγέλη, το οποίο είναι το Mindful Eating, και κάναμε και ένα υπέροχο ακόμα, το οποίο είναι ο Ιδανικός Ύπνος, είναι τα δύο προγράμματα τα οποία έχουν το μεγαλύτερο άκουσμα, γιατί είναι audio, σε όλη την εφαρμογή. Δηλαδή, έχουν ακούσει πάνω από 30-40 χιλιάδες άνθρωποι. Οπότε, αυτό αμέσως δείχνει ότι όπου και να μπει αυτή η λογική που έχει, το approach που έχει ο Βαγγέλης ουσιαστικά στη διατροφή, αγγίζει κατευθείαν την ουσία. Και δυστυχώς αυτό που λέμε και εμείς πάντα στο Mindfulness Greece είναι ότι ειδικά στη διατροφή είναι όλοι ειδικοί. Δυστυχώς είναι ένα θέμα το οποίο έχει πάρα πολλούς fans στις διάφορες Atkins, low fat, intermittent fasting, οτιδήποτε, και δημιουργεί ένα έτσι κομμάτι όπου κάποιος είναι αυτό και ξαφνικά δεν είναι το άλλο. Εγώ όταν γνώρισα το Βαγγέλη, ουσιαστικά το όλο approach που έχει φεύγει από όλα αυτά. Και βλέπουμε ότι όσο περνάνε τα χρόνια και μπαίνουν δίαιτες που είναι στη μόδα, φεύγουν μετά από λίγο και όλοι ξαναγυρνάνε ουσιαστικά σε αυτό που τόσα χρόνια λέει ο Βαγγέλης, αυτή τη μαγική τριάδα, που έχουμε την ευτυχία εμείς και την ευλογία να μπορούμε σε αυτή τη χώρα να την έχουμε πάρα πολύ άμεσα και εύκολα και με πολύ καλής ποιότητας προϊόντα. Εγώ ένα έχω να πω για αυτό το βιβλίο είναι ότι δεν είναι μόνο για διατροφή. Δυστυχώς έχω διαβάσει μόνο το μαγικό βάρος. Δεν είχα την τύχη να διαβάσω τις Δάφνης, αλλά με αυτά που άκουσα είναι το επόμενο που θα διαβάσω. Είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι, εγώ δηλαδή δεν βλέπω ότι είναι για διατροφή. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι πραγματικά για να αυξήσεις την ποιότητα της ζωής σου. Να είσαι πιο αποδοτικός στην καθημερινότητά σου, στη δουλειά σου. Να έχεις πιο καθαρό μυαλό. Να έχεις συνειδητότητα πραγματικά στις επιλογές σου. Είτε είναι τροφή, είτε είναι οι επιλογές που θα κάνεις, με ποιον θα τις μοιραστείς, πώς θα κινηθείς. Πραγματικά είναι αυτό που είπα και στην αρχή που ρώτησα το Βαγγέλη, είναι ότι δεν ξέρω μετά από αυτό το βιβλίο, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γράψεις. Θεωρώ ότι έχει αυτό το κεφάλαιο που λέμε διατροφής, το έχεις κλείσει πραγματικά από παντού, χωρίς καμία υπερπληροφόρηση. Δηλαδή είναι όλα τόσο στοχευμένα. Και αυτή είναι η μαγεία του βιβλίου, ότι πραγματικά με πόσο κάνει, 18 ευρώ. Θέμη, να πω ότι κάθε φορά που τελειώνω ένα βιβλίο, ότι δεν είναι διατροφική νοημοσύνη, ήταν το Think Positive, πάντα έλεγα τι άλλο θα κάνω. Και αποκάλυψα στην αρχή που είχαμε διάλογο ότι ετοιμάζω και το επόμενο, μην ανησυχείς. Το επόμενο. Ξέρεις ότι ήδη με αυτά που άκουσα σήμερα, είναι ένα κεφάλαιο του επόμενου βιβλίου. Η προσέγγιση καθενός ανθρώπου σε εσωτερικό επίπεδο και πώς εγώ θέλω πια να καθοδηγήσω και να προσεγγίσω
τον κάθε άνθρωπο. Ήδη μου έχει δώσει πάρα πολλές ιδέες για το τρίτο κεφάλαιο. Τα πρώτα δύο έχουν γραφτεί. Τέλεια, τέλεια. Αυτό είναι, αυτό είναι. Εντάξει, και αυτό νομίζω είναι και το πραγματικά ξεχωριστό, ότι όπως ας πούμε πιάσαμε και το κομμάτι του mindful eating, που πλέον βλέπεις τη διατροφή, γιατί το 99% των πραγμάτων που υπάρχουν για τη διατροφή σταματάνε αφού βάλεις την τροφή στο στόμα. Ενώ αυτό που είδαν πραγματικά, και εσύ Βαγγέλη το έχεις πάει σε άλλο επίπεδο, είναι ότι πραγματικά και τι συμβαίνει εδώ μέσα, δηλαδή από μέσα προς τα έξω, πριν φτάσει ουσιαστικά η τροφή στο στόμα. Θεωρώ ότι η μαγεία καλά όλων των βιβλίων, αλλά βέβαια και αυτούνου, είναι ότι με 15-18 ευρώ που κάνει πραγματικά, μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου, γιατί είναι τόσο πρακτικό. Δηλαδή σου δίνει βήματα, 1, 2, 3 βήματα συγκεκριμένα που μπορείς να κάνεις, το οποίο την επόμενη μέρα που το έχεις διαβάσει, το έχεις τελειώσει το βιβλίο, μπορείς να αυξήσεις την ποιότητα της ζωής σου αισθητά. Δηλαδή για μένα βλέπεις, το έχω πάρει, στόπα ότι θα παραγγείλω, πώς κάνει ο Άδωνης στις τέτοιες μεταβιβλία. Το έχω παραγγείλει γιατί ήδη σε όλα μας, στους χρήστες του Mindfulness Greece, το έχουμε προσφέρει, το δίνουμε δώρο, που εμείς δεν κάνουμε τέτοια, δηλαδή δεν προμοτάρουμε, δεν δίνουμε, ας πούμε, δεν κάνουμε διαφημιστικά, αλλά είναι πραγματικά το βιβλίο που πρέπει να το διαβάσουν όλοι, ανεξάρτητα αν, εν πάση περιπτώσει, έχεις διατροφική διαταραχή ή όχι, γιατί μπορεί ο άλλος να είναι στα κιλά του και να θεωρεί ότι μια χαρά είμαι λεπτός και δεν έχω, αλλά να τρώει οτιδήποτε υπάρχει, ας πούμε, από αυτό που λέμε junk food. Άρα νομίζω ότι αυτό έχει μια παιδεία μέσα, την οποία πραγματικά πρέπει να... Εμένα δηλαδή ήταν το think positive που δίναμε πριν, τώρα είναι αυτό δυστυχώς το think positive. Θα δίνουμε τώρα αυτό. Αυτά είχα να πω. Πάρτε το βιβλίο. Εμείς το λέμε, το έχουμε στείλει σε newsletter, σε όλη μας τη λίστα, το έχουν πάρει 50.000 άνθρωποι. Την πρώτη μέρα που το στείλαμε, πόσα πωληθήκανε, 100 κομμάτια, 150 κομμάτια. Επίσης, το θέμα είναι ότι το κομμάτι που περιγράφω πάρα πολύ για την σημασία του διαλογισμού, έτσι, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ήδη στο chat έχω βάλει και το link του Mindfulness Greece. Και εγώ από την πλευρά, δηλαδή, πραγματικά με βοήθησε το Mindfulness Greece να γράψω τα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου. Έτσι, και αναφορά ότι πραγματικά με βοήθησε στο να συγκεντρωθώ με τους σωστούς διαλογισμούς, να καθορίσω τη σκέψη μου πώς θέλω να γραφτεί. Δεν έγραψα ούτε ένα κεφάλαιο χωρίς να κάνω πρώτα διαλογισμό. Έτσι και το λέω δημόσια, και για οποιοδήποτε πιστεύει ότι ο διαλογισμός είναι ενάντια και χριστιανός είμαι και ορθόδοξος και όλα αυτά. Το mindfulness έχει να κάνει με το να μαθαίνεις να συγκεντρώνεις για τη σωστή στιγμή, στο σωστό χρόνο, να κάνεις το σωστό the right thing που λέμε. Είναι πολύ πολύ βασικό. Δεν υπάρχει μέρα που να μην χρησιμοποιήσω την εφαρμογή το Mindfulness Greece. Χαίρομαι πολύ που το λες και μας τιμάει πάρα πάρα πολύ, και μόνο που είσαι μέσα. Όποιος θέλει να κατεβάσει την εφαρμογή, ο Βαγγέλης κάθε Τρίτη, κάθε δύο Τρίτες έχει και ζωντανό μάθημα μέσα που γράφει τις ερωτήσεις, απαντάει. Τα δύο προγράμματα, δηλαδή το Mindful Eating και το του ύπνου, είναι φοβερά. Πάρτε το βιβλίο, όπου και να το συναντήσετε, νομίζω ότι πραγματικά μόνο να κερδίσετε έχετε. Ευχαριστούμε πολύ, αυτό. Θέμη. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ζωή Δρεμέτσικα. Έχουμε πολλά κορίτσια λοιπόν σήμερα. Managing Director of the Ad Project. Πες μας δύο λόγια, τι είναι το Ad Project, θα σε γνωρίσουμε. Λοιπόν, η The Ad Project είναι η διαφημιστική που έχω. Digital Marketing, και εκεί εξειδικεύεται. Ωστόσο, θα σας αποκαλύψω και κάτι άλλο σήμερα. Σήμερα θα σας αποκαλύψω ότι είμαι η αδερφή της συγγραφέας. Σήμερα θα σας πω ότι είναι πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή που είμαι κοντά σας, που μου δίνεις εσύ, Βαγγέλη, την ευκαιρία να μιλήσω, που η αδερφή μου έβγαλε αυτό το εργαλείο, γιατί δεν είναι βιβλίο, είναι εργαλείο, και επίσης που βλέπω να διαπρέπεις και συνεχίζεις να εξελίσσεις, ήταν δεδομένο, αλλά συνέχεια μας εκπλήτεις, συνέχεια. Θέλω καταρχήν να πω ένα δημόσιο μεγάλο ευχαριστώ, γιατί και να μοιραστώ μαζί σας και εγώ ότι είχα διατροφικές διαταραχές.
Θα σας πω επίσης εν συντομία την ιστορία ότι εγώ θεραπεύτηκα και είπα στην αδερφή μου, της λέω «Δάφνη, πρέπει να πας κι εσύ». Και μου λέει «Εγώ έχω διαβάσει, δεν θεραπεύεται κανένας». Της λέω «Κοίταξε με πώς θεραπεύτηκα». Την έπεισε η συμπεριφορά μου και της λέω «Θα πας στο νούμερο ένα άτομο που υπάρχει για τις διατροφικές διαταραχές». Θα πω ότι ήταν δεδομένο ότι θα ήταν επιτυχημένη η θεραπεία. Δεν είχα καμία αμφιβολία γι' αυτό. Απλά θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή χαίρομαι γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που βασανίζονται, που προσπαθούν να λήξουν τις θερμίδες, τη διατροφή τους, το αν θα να μην φάνε τα άνθρακες, πόσο θα φάνε. Εν τω μεταξύ βομβαρδιζόμαστε από πολλά είδη, όπως είπε και ο κύριος Θέμης. Οπότε θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια πολύ πολύ σύντομη παρουσίαση. Δεν θα σας ταλαιπωρήσω καθόλου. Και έρχομαι στο θέμα μας, η καλύτερη δίαιτα του κόσμου. Ποια είναι αυτή η καλύτερη δίαιτα του κόσμου, για να δούμε. Η καλύτερη δίαιτα του κόσμου, νομίζουμε ότι είναι όλοι, οι περισσότεροι στην αρχή, αυτή που τρως ό,τι θες και δεν παχαίνεις. Τρως τα πάντα. Μπορείς να τρως junk food, να τρως σοκολάτες, να τρως τα πάντα. Αυτή νομίζουμε ότι είναι η καλύτερη διατροφή και μεταξύ μας όλοι ψάχνουμε το μαγικό χάπι. Ακόμα κι εγώ, άμα δω κάποιο άρθρο 5 τρόποι για να χάσει κιλά, λέω, για να κάτσω να δω τι λέει αυτό το άρθρο. Λες και δεν ξέρω τον τρόπο. Λοιπόν, βάλτε την παρουσίαση. Άνοιξε την παρουσίαση να το βλέπω. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Δεν τη βλέπετε. Έχω κάνει share screen. Είσαι κάνει share screen, αλλά καλύτερα να το έκανες, να πάτακες και το F5, την να βγει ολόκληρη παρουσίαση. Γιατί τώρα συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, τη βλέπετε καλύτερα? Όχι ακόμα. Τη βλέπετε τώρα καλύτερα? Σταματάω το share. Πρέπει να πατήσεις το full την παρουσίαση της οθόνης, εκτός αν έχεις διπλή οθόνη. Τη βλέπετε τώρα καλύτερα? Μετέφερε λίγο το εικονίδιό σου. Μια χαρά είναι τώρα, μια χαρά είναι. Λοιπόν, συνέξει. Okay. Νόμιζα ότι το είχα κάνει, με συγχωρείτε. Ήθελα να τα πω τόσο γρήγορα που... δεν πρόλαβα. Λοιπόν, είναι αυτή η δίαιτα που έχεις ωραίο σώμα και δεν ασκείσαι. Νομίζω ότι η καλύτερη δίαιτα, η διατροφή βασικά, είναι αυτή που δεν κάνεις τίποτα και μόνο τρως. Και εννοείται ότι είσαι τέλεια. Γιατί εγώ αυτό που ακούω θέλω να είμαι πολύ ωραία. Θέλω τώρα που είναι και έρχεται το καλοκαίρι, θέλω να είμαι αδύνατη, να μην έχω κυταρίτιδα, να μην έχω τα πάντα και να είμαι τέλεια. Και όμως, μεταξύ μας, η καλύτερη δίαιτα του κόσμου δεν είναι αυτή. Η καλύτερη δίαιτα του κόσμου είναι αυτή που τρως ό,τι θες, με απόλαυση και χωρίς στερήσεις. Είναι αυτή που δεν σε νοιάζει αν θα φας ένα παξιμάδι 60 γραμμαρίων. Είναι αυτή που ξέρεις να το ελέγχεις. Είναι αυτή που αποδέχεσαι το σώμα σου, το φροντίζεις και το αγαπάς. Αυτή είναι η καλύτερη δίαιτα. Και να πω ότι... να κάνω μία παρένθεση για την ακρίβεια. Αυτό είναι ένα υπέροχο βιβλίο, είναι αυτό για το οποίο αναφέρομαι αυτή τη στιγμή και μιλάω. Αλλά έχω διαβάσει τις πρώτες σελίδες από αυτό και συνειδητοποιώ όντως ότι είναι η αλληλουχία σε αυτά που συζητήσανε και οι προηγούμενοι ομιλητές και αναφέρανε. Τώρα, διατροφικές διαταραχές. Ένα θέμα που είναι... συνειδητοποιούμε από εδώ κάποια στατιστικά, δεν έχει νόημα να τα αναφέρω. Ένα στους 100 έχει νευρική ανορεξία, 1,5% των γυναικών έχουν νευρική βουλιμία, ακόμα περισσότερο μεγαλώνει το ποσοστό που έχει υπερφαγία. Ποιες είναι οι σκέψεις τώρα σε αυτά τα άτομα? Αυτά είναι, λένε, τα άτομα που φάω σήμερα για να τελειώσω την κρίση μου. Δεν τρώω υδατάνθρακες γιατί παχαίνουν. Θέλω να δυνατήσω, δεν πρέπει να φάω τίποτα. Θα φάω σήμερα και θα ξεκινήσω αύριο σωστά. Αυτό όμως, η πραγματικότητα που συμβαίνει είναι ότι προκαλούν διατροφικές διαταραχές, αυτές οι σκέψεις, μία κατάθλιψη, ένα άγχος και μία φοβία. Δεν μπορώ να παρευρεθώ σε αυτό το event γιατί θα φάνε και εγώ δεν μπορώ να φάω και θέλω να δυνατήσω και τι θα κάνω. Επομένως,
είναι στην πραγματικότητα και αλήθεια αυτό που σας λέω, γιατί το έχω βιώσει πριν πολλά χρόνια, είναι μία μάχη με τον ίδιο μας τον εαυτό. Ότι θέλω να το κάνω, αλλά δεν πρέπει, γιατί θέλω να με βοηθήσω. Και τώρα είναι η ερώτηση κρίσεως. Υπάρχει σωτηρία? Και η απάντηση είναι υπάρχει. Υπάρχει και θέλω να το φωνάξω και να το πω όπως το φώναξα τότε στην αδερφή μου και της λέω δες με πώς τα έχω καταφέρει, δες με και να με δουν και οι υπόλοιποι. Να σε δουν και εσένα, να δουν και τον υπόλοιπο κόσμο πώς μπορούν να τα καταφέρουν. Βέβαια, η σωστή θεραπεία δεν γίνεται από μόνοι μας. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε μία σωστή θεραπεία και να συμβουλευτούμε κάποια άτομα που ξέρουν πώς να μας βοηθήσουν. Γιατί θέλει όντως μία καθοδήγηση. Θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο ότι είχα διαβάσει 15 βιβλία στα ελληνικά και στα αγγλικά. Είχα να τρέξει όπου μπορείτε να φανταστείτε και δεν με είχαν βοηθήσει. Και γι' αυτό το λόγο στην αρχή ήμουνα σε απόγνωση. Βέβαια, όταν λέμε ότι συνεργάζομαι με έναν διατροφολόγο, εννοούμε έναν διατροφολόγο που ξέρει πώς να τα αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα, που ξέρει τι σημαίνει διατροφική διαταραχή, που ξέρει ότι δεν μπορεί να πει σε ένα άτομο που έχει διατροφικές διαταραχές στην πρώτη συνεδρία θα φάσει 60 γραμμάρια υδατάνθρακα, γιατί δεν μπορεί να το ελέγξει. Και καταλαβαίνει ότι ο ίδιος δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Εδώ θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε αγκαλιά με τον διατροφολόγο και με τον ψυχολόγο μας. Η αλήθεια είναι. Ψυχολόγο, όχι ψυχολόγο, πάντα να έχουμε ένα ψυχολόγο. Εννοούμε κάποιον άνθρωπο που μπορεί να μας καθοδηγήσει, ειδικά για τα πολύ πολύ βαριά περιστατικά. Νομίζω ότι ένας καλός διατροφολόγος είναι το κλειδί, το νούμερο ένα κλειδί για να θεραπευτούμε. Ένας διατροφολόγος που ξέρει. Τώρα, εγώ θέλω να πω και να ξαναπώ ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αυτό το βιβλίο είναι μια πραγματικά διαδρομή στη θεραπεία ενός ατόμου και υπό την επίβλεψη του Βαγγέλη Ζωμπανέα. Και τι παρουσιάζει αυτό το βιβλίο? Παρουσιάζει τις διαταραχές που βιώνει ένα άτομο. Όντως και εγώ, όπως και τα προηγούμενα κορίτσια που μίλαγαν, και η Αμαλία και η Ζωή έλεγαν ότι διαβάζει αυτό το βιβλίο και νιώθεις ότι ήταν η σκέψη σου, οι σκέψεις που έκανες η ίδια. Ωστόσο, δεν μένει μόνο εκεί να λέει ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτό που κάνει είναι δείχνει το διατροφικό πλάνο θεραπείας. Δείχνει, παρουσιάζει την πορεία που βαδίζει μαζί με τον διατροφολόγο. Παρουσιάζει επίσης τον δρόμο προς την καλή ζωή με την ψυχοθεραπεύτρια. Και τέλος, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και πώς θα τις ξεπεράσει. Αυτό που θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι ότι οι διατροφικές διαταραχές είναι κάτι το οποίο μπορούν να ξεπεραστούν, σας το επιβεβαιώνω. Απολαμβάνω την κάθε μου μπουκιά και θέλω να τονίσω ότι απευθύνεται στους διατροφολόγους, στους ψυχολόγους, στα άτομα με διατροφικές διαταραχές, αλλά είναι καλό μεταξύ μας να διαβάσουν και οι συγγενείς τους. Γιατί πολλές φορές έχουν κάποιες, να το πω έτσι, επιθυμίες και δεν καταλαβαίνουν τι βιώνουν τα άτομα. Επομένως, θα καθοδηγήσει πολλούς ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν αυτά τα άτομα να το ξεπεράσουν. Το Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών ήταν πραγματικά, να το πω, η αρχή της καλής ζωής μου, γιατί με βοήθησε να ξεκινήσω διαφορετικά, χωρίς άγχος, και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να πω ότι δεν έχω προλάβει να το τελειώσω όλο, Βαγγέλη, αλλά θα σου πω όχι μόνο από αυτά που άκουσα ότι ενθουσιάστηκα το δικό σου το βιβλίο, θα σου πω ότι έχω διαβάσει αρχικές σε κάποιες λίγες σελίδες και λέω δεν θα το διαβάσω και το τελειώσω γρήγορα και μετά να περιμένω για το επόμενο. Οπότε λίγα το Σαββατοκύριακο να το διαβάσω, να το διαβάσω με πολύ ηρεμία, να μην ξεφύγει τίποτα. Θέλω να σε ευχαριστήσω και εσένα ξανά, αλλά και όλους όσους είστε σήμερα εδώ. Είναι δύο βιβλία που πραγματικά σώζουν και βοηθούν. Δεν είναι το θέμα το να τα αγοράσετε, είναι το θέμα ότι θα καταλάβετε πώς μπορείτε να βοηθήσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μου δώσατε. Ευχαριστούμε και εμείς. Βγάλε το κάνε ένα share την οθόνη. Το κάνω τώρα μέσα. Το βιβλίο της Δάφνης είναι... Το απίθανο είναι ότι
κάθε φορά που κάναμε μία συνεδρία μαζί, έκανε μία συνεδρία με την κυρία Σκηνά ή παρακολουθούσε ένα Σαββατοκύριακο από την εκπαίδευση Master Practitioner Knitting Disorders, η οποία είναι ανοιχτή εκτός από τους επαγγελματίες υγείας και για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να γνωρίσουν περισσότερα πράγματα, έγραφε κάτι και μου το έφερνε στην συνεδρία. Έφερνε 2, 3, 4, λέω, κοίταξε εδώ. Αν συνεχίσεις έτσι, λέω, θα κάνουμε ένα βιβλίο. Θα κάνουμε ένα βιβλίο το οποίο θα μιλάει για τη θεραπεία βήμα-βήμα. Και επειδή αν βάλω κάτι στο μυαλό μου θα γίνει, έγινε αυτό. Το βιβλίο είχε γραφτεί πάνω από 2 χρόνια, όταν μου παραδόθηκε. Η Δάφνη δεν ήταν έτοιμη να το βγάλει προς τα έξω. Είχε τις δικές της αναστολές και όταν κάποια στιγμή μου έστειλε ένα μήνυμα ότι, κύριε Ζουμπανέ, ότι αισθάνομαι ότι είμαι καλά αυτή τη στιγμή και θέλω να μοιραστώ αυτή μου την εμπειρία με άλλους ανθρώπους και για την δουλειά που κάνετε και εσύ και οι συνεργάτες σας και το Κέντρο Εκπαίδευση Διατροφικών Διαταραχών. Χάρηκα πραγματικά πάρα πολύ. Πέσαμε και μέσα στην καραντίνα, έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες και παράλληλα έγραφα και το δικό μου το βιβλίο, διάβαζα και τις Δάφνης και λέω τώρα, δεν ξέρω το ποιο πρέπει να βγει πρώτο, αλλά λέω ότι όπως τα μεγάλα rock συγκροτήματα βγάζουμε διπλούς και τετραπλούς δίσκους όπως η Guns N' Roses, θα βγάλουμε 2 βιβλία μαζί, όπου το ένα θα είναι συνέχεια του άλλου. Και έτσι κάναμε για πρώτη φορά ένας εκδοτικός συγγραφέας 2 βιβλία της κοινής φιλοσοφίας που είναι εξίσου σημαντικά, αλλά διαφέρουν όσον αφορά την προσέγγιση και αλληλοσυμπληρώνουν με τον καλύτερο τρόπο το ένα το άλλο. Σας ευχαριστούμε όλους που ήσασταν εδώ. Δεν ξέρω, Ζωή Λάσκερ, αν θες να κάνεις κάποια αποφώνηση με αυτά που άκουσες, είδες ότι μοιράστηκαν και άλλοι άνθρωποι. Όλοι όσοι μιλήσανε υπέροχα. Απλά θέλω να σταθώ στα τελευταία λόγια της Ζωής, ότι αυτά τα βιβλία συνοψίζουν, είναι θεραπευτικά. Και όντως, εκτός από τους ανθρώπους με διατροφικές διαταραχές, ίσως χρειάζεται να το διαβάσουν και οι συγγενείς τους. Είναι καθοδηγητικά και τα δύο, και πόσο μάλλον της Δάφνης, που είναι και εμπειρικό, πέρα από το γνωστικό επίπεδο για το δικό σας, φυσικά έχει και προσωπικά στοιχεία δικά σας, είναι πολύ σημαντικό όταν ένας άνθρωπος μοιράζεται την εμπειρία του, το ταξίδι του προς τη θεραπεία. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο για τα 2 υπέροχα βιβλία. Γεμάτα έμπνευση. Σε ευχαριστώ, Ζωή, και ξέρεις ότι και εγώ πολλές φορές αναρωτήθηκα αν πρέπει δικά μου προσωπικά βιώματα. Καμιά φορά λες, τι θα λένε τώρα οι πελάτες μου ή οι αναγνώστες μου, ένας τύπος που ξενύχταγε όταν πιο νέος στα μπαρ και έπαιζε μουσικές. Και... Αλλά το πρώτο πράγμα που γράφω είναι ψυχή που δεν αμάρτησε, ποτέ της δεν αγιάζει. Είναι το πρώτο πράγμα για να το ξεκαθαρίσω προς όλους ότι ενδέχεται αυτά που θα δείτε στη συνέχεια να έχει και κατάλληλες σκηνές μέσα. Νικολέτα, θες να κάνεις μια αποφώνηση? Θέλω να εκφράσω ξανά την ευγνωμοσύνη μου που μπορώ να είμαι εδώ πέρα και να μοιράζομαι την εμπειρία του να διαβάζω αυτά τα υπέροχα βιβλία και εύχομαι πραγματικά να έχουν και άλλοι άνθρωποι αυτή την ευκαιρία. Και εγώ εύχομαι δημόσια έτσι και από τη Ζωή τη Λάσκαρη και από σένα σύντομα να δούμε τα δικά σας συγγραφικά πονήματα, διότι έχετε πάρα πολλά πράγματα και οι δυο και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι που είναι μέσα στο δικό μου το κοινωνικό κύκλο και έχω βοηθήσει. Πραγματικά περιμένω από σας. Η Ζωή έχει ξεκινήσει. Περιμένω και τα δικά σου σιγά σιγά. Φανταστείτε τι ωραία πράγματα, γιατί το ΚΙΑΔ είναι πραγματικά μια οικογένεια και όσοι παρακολουθούν το ξέρουν αυτό. Διότι το ΚΙΑΔ αυτό που μπορεί να προσφέρει είναι προσωπική εξέλιξη. Στη συνέχεια μπορεί να προσφέρει την ομάδα και την διαρκή υποστήριξη. Είμαστε μια οικογένεια πια. Γιώργο Μέρμικα, μπορείς να βάλεις και το link του ΚΙΑΔ για όποιον δεν μας γνωρίζει ως οικογένεια και όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε. Έχουμε και πολύ μεγάλο εκδοτικό έργο και άλλα βιβλία θα τα αναζητήσετε και στις εκδόσεις και στο διατροφή.gr και στο GR. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο να πούμε. Νομίζω ότι σας ευχαριστώ πραγματικά όλους από καρδιάς. Αν ήμουν κάποιος άλλος και εγώ θα τα αγόραζα το βιβλίο με αυτά που άκουσα. Λοιπόν, σας εύχομαι ένα υπέροχο βράδυ. Αν θέλει κάποιος κάποια ερώτηση για να ολοκληρώσουμε, γιατί μέχρι τις 8.30 ώρα το αργότερο μας έχουν πει να έχουμε ανοιχτό το κύκλωμα. Θέμη, θες να πεις κάτι τελευταίο? Νομίζω ότι
πρέπει να... Εγώ αυτό που θέλω να πω και το λέμε και στους χρήστες μας πολύ, ότι η διατροφή πρέπει να είναι στην καθημερινότητα του καθενός. Σήμερα πήγε πιο πολύ έτσι στο κομμάτι των διατροφικών διαταραχών, το οποίο βέβαια είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, αλλά νομίζω ότι πρέπει μέσα από αυτό το βιβλίο ή μέσα από τα προγράμματα που είτε υπάρχουν στην εφαρμογή μας να μπούμε με μία άλλη ενσυναίσθηση πλέον στο κομμάτι της διατροφής. Να καταλάβουμε δηλαδή με αυτό που μου είναι πολύ από το βιβλίο, ας πούμε, είναι το μικροβίωμα, το ρόλο που παίζει και πώς πραγματικά ό,τι βάζουμε στο στόμα μας φτάνει αμέσως σε αυτό το μικροβίωμα, ας πούμε, και μπορεί πάρα πολύ εύκολα να το χαλάσει. Και αυτό να χαλάσει τη διάθεσή μας, να χαλάσει την παραγωγικότητά μας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για όλους από το πρωί μέχρι το βράδυ η ενσυναίσθηση στη διατροφή. Για ποιο λόγο το τρώμε, πώς θα νιώσουμε μετά από κάποια άρα που θα φάμε. Όλα αυτά που λέει στο βιβλίο σου είναι για όλους τους ανθρώπους. Είτε είναι υπερβαροί, είτε έχουν διατροφικές διαταραχές, είτε νομίζουμε ότι είμαστε φυσιολογικοί και άρα δεν πειράζει, τρώμε ντορίτος και... Πολύ σημαντικό κομμάτι. Πολύ, πολύ. Βαγγέλη, χαίρομαι που το έχεις πιάσει από όλες τις πλευρές, δηλαδή το κάνεις με ένα πολύ σύγχρονο τρόπο. Δηλαδή με ένα αυτό που λέμε 360 τρόπο και πραγματικά μέσα στον όλο χαμό που γίνεται της πληροφορίας, κάπως θα πέσουν πάνω σου και αυτό είναι η σημαντική δουλειά που έχεις κάνει στο κομμάτι της επικοινωνίας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό κομμάτι επίσης. Είναι μια ολόκληρη οικογένεια, Θέμη, η οποία ο ένας στηρίζει τον άλλον, πραγματικά. Σας ευχαριστούμε όλους που ήσασταν εδώ. Πολύ μεγάλη χαρά, η τιμή που μου κάνετε. Ζωή Δρεμέτσικα, Ζωή Λάσκαρη, Νικολέτα Γιαλιλάκη, Επί Βαρσαμίδη, Αμαλία Αρσένη που μας έφυγε αυτό το χαρισματικό πλάσμα, Δάφνη που μας παρακολουθείς, το ξέρω. Ξέρω πόσο κόπο έκανες για να εκτεθείς, αλλά κάποιες φορές κάποιοι πρέπει να εκτεθούμε προκειμένου να με το δικό μας το παράδειγμα να μην αφήσουμε άλλους ανθρώπους να υποπέσουν. Σε αυτό το βιβλίο πραγματικά που το έγραψα σκεπτόμενος όλους τους ανθρώπους και τα παιδιά μου, δηλαδή μακάρι να είχα στην ηλικία που είναι τα παιδιά μου τώρα που είναι στην εφηβεία, το 1/10 να ήξερα από αυτά που έχω πει σε αυτό το βιβλίο μέσα, θα ήμουν διαφορετικός άνθρωπος και με διαφορετική βιολογική ηλικία που το περιγράφω μέσα, Θέμη. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που είστε εδώ.